8 και 35 πρώτα λεπτά. Καλημέρα, καλημέρα στον πάνω του Καμένο. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ θερμά σας, που είστε μαζί μα σήμερα. Καλημέρα και καλό μήνα. Καλό καλό μήνα. σε όλου. Καλοκαίρι, λέμε εμεί εδώ σήμερα. Ε, και βέβαια, πολλέ ειδήσει. Για πολλού Έλληνε δεν θα έχει καλοκαίρι. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Γιατί, εάν σκεφτούμε ότι έχουμε 2.100.000 ανέργου. Mm -hmm. 3, 3 εκατομμύρια Έλληνες οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι. Mm. Λουκέτα στο 70% των επιχειρήσεων. Πολλέ Ελληνίδε και Έλληνε, πολλέ οικογένειε δεν θα κάνουν καλό καλοκαίρι. Για να πάμε τώρα καρέ-καρέ. Κύριε Πρόεδρε, πάω κατευθείαν στο θέμα. Κατευθείαν στο θέμα. Διαβάζω σήμερα σε διάφορε εφημερίδε για. Και μάλιστα χθε, αν δεν κάνω λάθο, ο κύριο Παπαδημούλη είπε πρέπει η Ανέλ και οι Δημάρ να πάρουν θέση αν θα πάνε μνημόνιο ή αντιμνημόνιο και λοιπά και λοιπά. Και διαβάζω ε, για βουλευτές... Καταρχήν ο κύριος Παπαδημούλης ναι. θα πρέπει να ασχολείται με το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ε, ούτε διάλογο κάναμε με την κυρία Μέρκελ ούτε έχουμε μπει στη λογική του να διαπραγματευτούμε με τους δανειστές και με τους κατακτητές της χώρας. Πριν από ναι. λίγες ώρες... Ο συνάδελφος του κυρίου Παπαδημούλη, ο κύριος Μητρόπουλος, είπε για τον νέο επίτροπο τον οποίο διόρισε η Τρόικα στο Υπουργείο Εργασίας. Mm -hmm. Εμείς λοιπόν σαν ανεξάρτητοι Έλληνες, τους λέμε ότι εμείς δεν αλλάζουμε ούτε θέση, ανεξάρτητα τον πόλεμο που μας γίνεται, ούτε διάλογο κάνουμε με αυτούς οι οποίοι έχουν προσβάλει την αξιοπρέπεια των Ελλήνων και έχουν ανατρέψει την εθνική κυριαρχία της χώρας. Πάντω, να πάμε στον Αυτά κύριο Παπαδημούλη. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριο Παπαδημούλη, στο κόκκινο, σα κάλεσε να πάρετε θέση για το Α, αν το θα ψηφίσετε. Ναι, να είμαστε. Για να πούμε ότι ήταν και στο κόκκινο, οφείλουμε να το πούμε. Αν θα πάρετε θέση για να ψηφίσετε για την Προεδρία τη Δημοκρατία, το πρόσωπο, για που τον θα νέο είναι πρόεδρο. Αυτό. Και αυτό θέμα. <σχυ> 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 και πολύ σωστά το βάλετε τώρα. Ο πρόσωπο ε, των ανεξάρτητων Ελλήνων, ο κύριο Κουίκ, από προχθέ το βράδυ ναι. που ετέθη το θέμα. Έκανα μια ξεκάθαρη δήλωση. Είπε ότι ανεξάρτητοι Έλληνε δεν θα κάνουμε αυτό που έκανε ο Σαμαρά με τον πρόεδρο Στεφανόπουλο, δηλαδή δεν θα σώσουμε την κυβέρνηση. Είναι ξεκάθαρη η θέση των ανεξάρτητων Ελλήνων. Παιχνίδια εμεί με τον ελληνικό λαό για να διατηρήσουμε μια κυβέρνηση εμέσω δεν πρόκειται να κάνουμε ποτέ. Κύριε Πρόεδρε, είναι πολλέ οι συνεντεύξει που έχουν δοθεί σήμερα. Και πολύ υπενιγμοί ότι ενδεχομένω κάποιοι ή κάποιο βουλευτή δικό σα, δεν ξέρω τι, ή κάποιοι που ανεξαρτοποιήθηκαν από εσά, έφυγαν από του ανεξάρτητου Έλληνε, ενδεχομένω να ρίξουν την ψήφο του για την εκλογή του επόμενου Προέδρου τη ε, Δημοκρατία. Και μάλιστα λένε ότι 21 χρειάζονται ε, βουλευτέ. Θα βρεθούν αυτοί οι βουλευτέ, ε, κύριε Πρόεδρε. Τι, τι προβλέπετε, τι μέλη γενέστε από εδώ και προς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ναι. όλη αυτή η επίθεση την οποία δεχόμαστε οι ανεξάρτητοι Έλληνες αυτό το κύμα αποστασιών εκβιασμών από το ΣΔΟΕ αυτό το λέω και θα το θυμηθείτε σε λίγες μέρες τι εννοώ οδηγεί στο να προσπαθήσει η κυβέρνηση να διασφαλίσει 180 βουλευτές για την προεδρική εκλογή αυτό γίνεται και σε βάρος των ανεξάρτητων Ελλήνων και σε βάρος του κυρίου Κουβέλη. Θέλουν με οποιονδήποτε τρόπο να διασφαλίσουν τη θέση τους στην κυβέρνηση και το Πασόκη Νέα Δημοκρατία, αλλά και οι τραπεζίτες που περιμένουν την Τραπεζική Ένωση και οι δανειστές που θέλουν να πάρουν μεγαλύτερες εγγυήσει για την παράνομη οφειλή την οποία έχει χώρα. Λοιπόν, ε, εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να μην το κάνουμε αυτό για να μην το κάνουν αυτό. Και θα πρέπει να ξέρουν και οι βουλευτέ, ναι. οι οποίοι εξελέγησαν με την ψήφο των ανεξάρτητων Ελλήνων, ναι. δεν έχουν δικαίωμα να πάρουν αποφάσει τέτοιε, οι οποίε ήταν αντίθετε με τη λαϊκή εντολή την οποία λάβανε. Η λαϊκή εντολή την οποία λάβανε είναι να ανατρέψουν αυτή την κυβέρνηση. Μπορεί να φύγαν από τους ανεξάρτητους Έλληνες, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσουν τη λαϊκή αυτή εντολή με ένα λάθος τρόπο και να διατηρήσουν την κυβέρνηση. Θα έχουν επιβεβαιώσει αυτά τα οποία λέγαμε από την αρχή. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει το εξή ερώτημα στην κοινή γνώμη. Ο Πάρος ο Καμένος τραβάει μια γραμμή και λέει ίσες αποστάσεις από την κυβέρνηση και από το ΣΥΡΙΖΑ ε, ή... Ο Πάνος ο Καμένος συνεχίζει ε, να κοιτάει, να λοξοκοιτάζει προς το ΣΥΡΙΖΑ κάτι το οποίο γράφουν οι εφημερίδες σήμερα οι κυριακάτικες ότι σας κόστησε ε, κάποιες χιλιάδες ψήφους. Ο Πάνος ο Καμένος και οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν λοξοκοιτάμε. Κοιτάμε τον ελληνικό λαό στα μάτια, ναι. του λέμε την αλήθεια. Ναι. Έχουμε καταθέσει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο αυτό στηρίζουμε και αυτό υπηρετούμε. Ούτε συμφωνίε κάτω του τραπέζι κάνουμε, ούτε λοξά βλέμματα έχουμε. Εάν προσπάθησε η Νέα Δημοκρατία και τα μέσα τα οποία επηρεάζει και πληρώνει, είτε απευθεία είτε μέσω των διαφημίσεων των τραπεζών, να σπρώξει του ανεξάρτητου Έλληνε ω δίθεν πατερίτσα του ΣΥΡΙΖΑ, τους λέμε ότι εμεί πατερίτσα δεν ήμασταν, ούτε θα γίνουμε, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς είμαστε ο στυλοβάτης του ελληνικού λαού. Αυτά που λέμε ισχύουν για πάντα. Ναι. Οι κόκκινες γραμμές μας δεν είναι για τα λόγια. Οι κόκκινες γραμμές μας δεν παραβιάζονται ποτέ. Και όποιος αντέξει. Κύριε Πρόεδρε, επειδή λέτε όποιος αντέξει... Είναι ξεκάθαρα. Όσον αφορά το αν φύγε, έφυγε κόσμος για ναι, το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ναι. θα σα πω ότι αν δείτε τα Exit poll θα δείτε ότι από του ψηφοφόρου των ανεξάρτητων Ελλήνων του Ιουνίου πράγματι ένα 16% ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό οφείλεται στην τεράστια πόλωση την οποία έκανε ο κύριο Σαμαρά και ο κύριο Τσίπρα. Μιλήσαμε και εμεί για δημοψήφισμα. Ναι. Οδήγησε σε πολλού λοιπόν να πούνε ότι αυτή τη φορά που είναι ευρωεκλογέ. Α ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ για να φανεί διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία με την έννοια ότι θα είναι πιο δυνατό το αντιμνημονιακό μήνυμα. Εκεί πληρώσαμε, αλλά πληρώσαμε και ένα 8% προς τη Χρυσή Αυγή. Ένας κόσμος δηλαδή που παρασύρθηκε από την οργή και είπε να πάμε να ψηφίσουμε εκείνους που θα δέρνουν τους κυβερνώντες χωρίς να σκέφτονται ότι η Χρυσή Αυγή είναι εκείνη η δύναμη η οποία συνομιλούσε μέσω του κυρίου Μπαλτάκου με την κυβέρνηση. Ο κύριος Μπαλτάκος δεν τους ξανακαλεί σήμερα από το βήμα. Η συνέντευξη που λέει που λέει είναι εκείνοι λέει οι οποίοι βγαίνανε πίσω από τις δημιουργίες των ΜΑΤ και χτυπούσανε τους αγανακτισμένους του συντάγματος. Οι χρυσαυγίτες ήταν αυτοί. Λειτουργήσαν λοιπόν και ως μέρος του συστήματος. Αλλά και ένα 16% από τη δύναμη μας έφυγε προς μικρότερα κόμματα, αντιμνημονιακά, τα οποία δεν είχαν καμία τύχη, δηλαδή φτάσανε στο 0,5% μέχρι το 0,9%. Γι' αυτό το λόγο έκανα το κάλεσμα αυτό που έκανα. 14 και 15 του μηνός έχουμε το Εθνικό μας Συμβούλιο. Και εκεί, εκεί... Τι περιμένετε, εκεί, λοιπόν, τι περιμένετε θα, κύριε Πρόεδρε. Εκεί, θα σας πω. Εκεί καταρχήν θα κάνουμε μια αποτίμηση του αποτελέσματος, θα επιβεβαιώσουμε το κυβερνητικό πρόγραμμα και παράλληλα θα αλλάξουμε όλες τις δομές του κινήματος. Μάλιστα. Τα αλλάζει όλα ο Καμένος. Για τα οποία τα είδατε στο δέλτιο. Τα αλλάζει όλα ο Καμένος λοιπόν Υπάρχουν στο κόμμα. Μάλιστα. άνθρωποι οι οποίοι φύγανε. Μάλιστα. Ιδίω από τοπικέ συγκρούσει. Θα σα πω ένα παράδειγμα. Ήμουνα στην Κάρπα την προηγούμενη εβδομάδα για το μνημόσυνο του ήρωα Ηλιάκη. Το πρωί βρεθήκαμε τη συντονιστική μα επιτροπή. Του λέω ρε παιδιά τι έγινε, γιατί αυτό το αποτέλεσμα από 700 ψήφους στην Κάρπαθο πέσαμε στους 250. Οι δύο ήταν λοιπόν δημοτικοί υποψήφοι σύμβουλοι στον ένα συνδυασμό, οι άλλοι δύο συντονιστικοί ήταν στον άλλο συνδυασμό και οι υπόλοιποι δεν ασχοληθήκαν καθόλου με τις ευρωεκλογέ. Πληρώσαμε δηλαδή το ταυτόχρονο των αυτοδιοικητικών εκλογών με τις εκλογές. Από εκεί και πέρα είναι αλήθεια ότι... Η απώλεια του κινηματικού χαρακτήρα σε αρκετέ περιοχέ. Δηλαδή, σαφής. ο διάλογο με του πολίτε είναι κάτι που θα επανέλθει τώρα. Πάμε παρακάτω και τώρα. θα καλέσω. Σα oh. λέω και ένα νέο. Ναι, ναι. Θα, θα καλέσω και όσου ναι. από αυτού από την αρχή ήταν μαζί μα. Ναι. Και μιλάω για πολίτε, έτσι για να μην Μάλιστα. Γεμάω, να ξαναρθούν στο κίνημα των ανεξάρτητων Ελλήνων. Θα επαναφέρουμε όλε τι κινηματικέ εκείνε δημοκρατικέ διαδικασίε. Λοιπόν, Τι, οι ανεξάρτητοι Έλληνε θα έχουν τεράστια δύναμη στην επόμενη Βουλή. Θα, θα, πρέπει, θε, θα δείτε, λοιπόν σε απλού πολίτε. Υπάρχει ένα κομμάτι τη δεξιά, τη λεγόμενη, που είναι κατακαιρματισμένο. Δηλαδή, πολύ δωρά Ο κύριο Καρατζαφέρη ε, έχει ένα κοντά στο 3 της 100, Και λένε οι περισσότεροι, αν ενωθούν όλε αυτέ. Ε, κοίταξτε, έχει, έχει κάτω από το 3. Αλλά πέραν αυτού, μην ναι. περιμένετε από εμά για να σα απαντήσω ευθέω. Ναι, ναι, ναι. Να ενωθούμε με κόμματα τα οποία πρώτα υπηρέτησαν το μνημόνιο. Ο κύριος Καρατζαφέρης είναι ένας συμπαθής άνθρωπος, αλλά από εκεί και πέρα είναι ο πρώτος που γονάτισε στη Μέρκελ. Ακόμα και όταν αντιστεκόταν η Νέα Δημοκρατία και έλεγε ο Σαμαρά το λάθος φάρμακο, προκειμένου να πάρει κυβερνητικέ θέσει, ο κύριος Καρατζαφέρης πούλησε την Ελλάδα. Είναι βαρύ αυτό. Ψήφισε το πρώτο μνημόνιο και τα στελέχη του είναι εκείνα, τα οποία υπουργοποιήθηκαν εν συνεχεία, είπε μου, που είναι οι μεγαλύτεροι υποστηρικτέ του μνημονίου. Λοιπόν, με τον κύριο Καρατζαφέρη δεν έχουμε κανένα κοινό και δεν πρόκειται ποτέ να συνεργαστούμε. Σαφή, κύριε Πρόεδρε, πες, φιλοξενήσαμε εδώ τον κύριο Καρατζαφέρη. Και στην κουβέντα μα πάνω για το με ποιου θα μπορούσε να συνεργαστεί ή όχι, ανέφερε ο ίδιο και μίλησε για εσά. Μα δεν μπορούμε εμείς να συνεργαστούμε, μην κουράζεστε. Όχι, όχι, όχι άλλο ας. θέλω να πω. Μίλησε ε, για εσά. Ε, ε, είναι σαφή η θέση μα. Και είπε ότι δεν έχετε το, τον έλεγχο του κόμματό σα. Τι του απαντάτε. Καλά, εντάξει. Δεν απαντάω στον κύριο Καρατζαφέρη. Δεν κύριο Να, απαντήσω στον άνθρωπο αυτόν ο οποίο ψήφισε τα μνημόνια πρώτο και εν συνεχεία ε, ήταν αυτός που νομιμοποίησε τη Χρυσή Αυγή μέσω των συνεδρίων του που χαιρετούσαν με φασιστικό τρόπο μέσα στα συνεδριά του Πάμε παρακάτω. Πρόεδρε, Αυτό, σήμερα Αυτόν ο οποίος έδωσε την κυβέρνηση Παπαδήμου τους δύο υπουργούς που ουσιαστικά τραβήξανε μαζί με τον κύριο Σαμαρά τη Νέα Δημοκρατία από Μνημονιακή σε όργανο της Μέρκελ και της Τρόικας Κύριε Πρόεδρε, Δεν σήμερα ε, συνεννόηση για τον Πρόεδρο της δεν μπορεί να υπάρξει τελικά. Η κυρία Μπακογιάννη λέει σήμερα Εθνική Συνεννόηση Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή του Προέδρου. Ε, ο, 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 ο Πάνος ο Καμένος είναι ικανή, που... Είναι ικανή, να, ε... <laughs> είναι συμφωνήσουν με όλους αρκεί να μην γίνουν εκλογές. Εμείς θα επιδιώξουμε εκλογές. Επαναλαμβάνω τη δήλωση που έκανε ο εκπρόσωπος... Ο κύριος Κουίκ. Τον ανεξάρτητον Ελλήνων, ο κύριο Κουίκ. Ναι. Εμείς, αυτό που έκανε ο Σαμαράς με την πολιτική άνοιξη και δεν γίνανε εκλογέ τότε και το πλήρωσε ο τόπο, δεν θα το κάνουμε. Κύριε Πρόεδρε, ο κόσμο ρωτάει. Δεν μπορεί να καθίσουν σε ένα τραπέζι. Δεν μπορούν να καθίσουν σε ένα τραπέζι πέντε άνθρωποι. Σαμαρά, Τσίπρα, Καμένο, Κουβέλη, Βενιζέλο. Ε, ποιον άλλο αρχηγό έχω ξεχάσει, βρε παιδιά. Και να βρούνε, να αρχίσουν σιγά σιγά να βρίσκουν λύσει για βασικά θέματα. Αυτό το μήνα θα κάτσουμε για την ανεργία. Τον επόμενο μήνα θα κάτσουμε για την ανάπτυξη. Τον επόμενο γι' αυτό. Δεν μπορεί να διαφωνείτε Φιά, για όλα, κύριε Πρόεδρε. Να μιλεί. Ναι. Το, 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 πρόβλημα είναι ότι ο Σαμαρά και ο Βενιζέλο δεν μπορούν να διαπραγματευτούν τίποτα για τον απλό λόγο ότι έχουν υπογράψει προσωπικά την παραχώρηση τη διοίκηση τη χώρα στην ξένη Τρόικα. Τι να κάνει ο Σαμαρά ω πρωθυπουργό όταν στο βρούτσι δίπλα. Στο γραφείο 811 του Υπουργείου Εργασίας πριν 20 μέρες επίτροπος. Mm. Τι να κάνει όταν ζητάει και παρακαλεί το γερμανό πρόεδρο των επιμελητηρίων να μεσολαβήσει στην κυρία Μέρκελ για να τον αφήσει να νομοθετήσει στη χώρα του για την επιμελητήρια. Άρα λοιπόν εγώ... Εδώ έχουμε μια αληθινή κατάσταση η οποία ναι. ποια είναι. Η ιδιωτική περιουσία πάβει να υπάρχει στην Ελλάδα. Οι κατασχέσεις σπιτιών, όπως λέγατε πριν από λίγο και σας άκουγα θα έρθουν σαν τυφώνα. Έχουμε δημεύσει περιουσιών. Σε ορισμένε περιοχέ αντιστέκεται η δικαιοσύνη. Έτσι, ε, όπω το Ρέθυμνο. Σε άλλε περιοχέ διπλανέ, όπω το Ηράκλειο. Έχουμε κατασχέσει σπιτιών από τι τράπεζε και από το δημόσιο. Με φορολογία 26% στις επιχειρήσεις και 45% στα φυσικά πρόσωπα, ανάπτυξη δεν υπάρχει. Λένε ότι θα τη μειώσουν όμως και, και εδώ... λένε, ο κύριος Σαμαράς ανακοίνωσε, ναι, αλλά και, θα και ο κύριος Σουρνάρας ότι πάνε 25. θα πάμε σε φοροελαφρύνσεις. Προσέξτε, φοροελαφρύνσεις θα υπάρξουν όταν μπορεί να υπάρχει σύγκριση με τα γύρω κράτη. Όταν η Βουλγαρία, η, Ρουμα, η, Αλ, η, Αλ, η Αλβανία, τα Σκόπια... Η Τουρκία έχουν φόρο 8% σε επιχείρηση. 26, για να αρχίσει να συζητά, θα πρέπει να αρχίσει να συζητάς εκεί κοντά. Είστε σαφεί, κύριε Πρόεδρε. δεν το κάνουνε. Επειδή σα βλέπω έτσι. Τα ε, αλλάζετε όλα, μου είπατε στο κόμμα σας Και επίση σήμερα σα είδα, προσέξτε. Στο κίνημα. Σήμερα σα βλέπω να κρατάτε ίδιε αποστάσει από ΣΥΡΙΖΑ και από Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή. Ο πάνω ο καμένο βγαίνει μάσκα κόντρα. Δηλαδή, βγαίνει, κάνατε μια αυτοκριτική που αυτό δείχνει ότι ναι, έκανα κάποια λάθη. Ουδή αλάνθαστο, αλλά σα βλέπω αυτό το λάθο τη φυγή ψηφοφόρων από του Ανέλ να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ και κάποιου να πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Ξεκινάτε μια προσπάθεια να ξανάρθουν. Στη Νέα Δημοκρατία δεν πήγε κανεί. Σίγουρα. Εάν δείτε τα ποσοστά. Ναι, ναι, ναι. Είναι ξεκάθαρα. Σα είπα προ το ΣΥΡΙΖΑ, τη Χρυσή Αυγή και προ άλλα μικρότερα κόμματα. Αυτή είναι η απώλεια των ανεξάρτητων Ελλήνων και σα εξήγησα και του λόγου. Σα είπατε και αν θέλετε το λάθο το οποίο αναγνωρίζω. Ναι. είναι το ότι πράγματι εμείς ακολουθήσαμε αυτήν την uh, πόλωση η οποία έγινε μιλώντας για δημοψήφισμα. Όμως είναι δημοψήφισμα. Κακά τα ψέματα. Και εδώ πέρα πρέπει να αντιληφθούμε ότι τα περιθώρια της χώρας είναι πολύ μικρά. Εάν δεν ανατραπεί η κυβέρνηση στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, θα προχωρήσουν οι δυνάμεις των δανειστών στην εφαρμογή του πλήρους του σχεδίου. Και θα έχει παραδοθεί η χώρα εντελώς. Τι να το κάνω εγώ άμα έχουν πάει 3 εκατομμύρια ή 4 εκατομμύρια οι άνεργοι. Λοιπόν, τι να είστε... το κάνω εγώ αν έχουν ξεπουλήσει λοιπόν, είστε... όλη τη δημόσια περιουσία και τους αγιαλού της χώρα Μάλιστα, Είστε απόλυτα σαφεί. Διαβλέπω ε, σκληρή κότρα με την κυβέρνηση, αποστάσει από το ΣΥΡΙΖΑ, οι ίδιε από κυβέρνηση και από ΣΥΡΙΖΑ. Διαβλέπω αλλαγέ στο κόμμα σα. Ε, δεν δέχεστε ε, καμία κουβέντα. Δεν δέχεστε. Λέτε δεν έχω καμία σχέση με Καρατζαφέρη. Θα έχει ενδιαφέρον η πορεία από εδώ και μπρο. έξι, λέει, από του Ανέλ. Τι γίνεται τώρα, Έχετε το συνέδριο. Τι σημαίνει για εσά ότι έχουν φύγει έξι από την Ανέλ, Μόνο ένα έχει πάει στην Νέα Δημοκρατία. Τι σημαίνει αυτό για εσά και για το μέλλον, Είπατε ότι το καλοκαίρι ξεκινώντα θα είναι δύσκολο για του πολίτε. Το καλοκαίρι για το κόμμα του Πάνου Καμένου, μπορεί... Πώ θα είναι, Καταρχήν, όσοι δεν αντέξουν αυτή τη σκληρή πορεία που έχουμε διαλέξει, τον κακοτράχαλο δρόμο, μπορούν να φύγουν. Εδώ όμω σα λέω ότι η κυβέρνηση για πρώτη φορά χρησιμοποιεί και παρακρατικού μεθόδου. Έχουμε την εμπλοκή του ΔΟΕ που πιέζουν ανθρώπου, εκβιασμού. Δεν σα κάνει εντύπωση ότι από τους πέντε που φύγανε δικαιολογία πολιτική που να την καταλαβαίνουμε όλοι δεν υπάρχει. Καταλάβατε εσεί ποια είναι η πολιτική διαφωνία αυτό που φύγανε. Λοιπόν, το Πρόεδρε, καταλάβαμε. έχει ενδιαφέρον. Ο κόσμος. Έχει ενδιαφέρον η κουβέντα. Α, αφού δεν το καταλάβατε λοιπόν, αφού δεν υπάρχει πολιτική δολοφονία, ψάξτε αλλού τα αίτια. Ε, Εμεί θα συνεχίσουμε αυτό το δρόμο το δύσκολο. Όσοι αντέξουν και μόνο μου να μείνω, Σαφής. δεν θα κάνω πίσω. Λοιπόν. Εγώ δεν γονατίζω, δεν παραδίδω τον ελληνικό λαό που ψήφισε ανεξάρτητου Έλληνε στην κυβέρνηση για να γίνει πατερίτσα των δανειστών. Θα ακολουθήσουμε τον δρόμο κατά τη νέα τάξη πραγμάτων και κατά τη παράδοση πατρίδα μα. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Πρόεδρε. Σε αυτόν τον αγώνα δεν Σε... αντέχουν όλοι. Λοιπόν, Σε ε, να ε... είστε ε... 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 καλά. Καλημέρα. Κατούμε... θα παρακολουθήσουμε Ελμένα. με ενδιαφέρον. Κάτι με αυτό που Ο... είπατε. Και μόνο μου να μείνω, εγώ θα Όλη την εξέλιξη θα την παρακολουθήσουμε και βέβαια, όπω ξέρετε. το φιλόξενο κανάλι μας και η φιλόξενη εκπομπή μας οποιαδήποτε στιγμή σας καλεί για να πείτε ελεύθερα. Σα αφ... ευχαριστώ ιδιαίτερα. Να το ξέρετε αυτό. Έτσι, να είστε καλά. Καλημέρα, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ γιατί μα αφήνετε να πούμε και το πρόγραμμά μα. Γιατί η άλλη συνήθω μα κόβει. Καλημέρα. Καλή ίδια. καλά Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.